Το θέατρο της Πέμπτης. Το ταξίδι για το Κάρντιφ του Ευγενίου Ονίλ. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες: Ντρίσκολ, Νάσος Χριστογιαννόπουλος. Γιάνκ, Γιώργος Τζόρτζης. Ντέιβις, Γιώργος Μπάρτης. Κόκκι, Γρηγόρης Βαφιάς. Σκότι και Καπετάνιος, Χρήστος Κατσιγιάννης. Ρόμπινσον, Στάθης Γαβάκης. Ιβάν, Παναγιώτης Κόκκινος. Όλσον, Νίκος Καζής. Πολ, Κώστας Δεσποινόπουλος. Ηχοληψία, Βαγγέλης Κουνής. Μετάφρασης και σκηνοθεσία, Νίκος Πράπας. Ήθελε να με τη λήξει, σας λέω, ήθελε. Μαμά το Θεό, σας λέω. Ήταν μια καταραμένη νέγρα. Ολόκληρη, αγημένη με λάδι καρυδιάς. Τι αηδία. Παλιόγρια, της λέω. Στο μεταξύ της δίνω ένα χαστούκι που τη ζαλίζει. Είσαι ένας μεγάλος ψεύτης, Κόκκι. Βάζω στοίχημα ότι δεν έχεις πάει ποτέ σου στην Νέα Γουινέα. Για σκεφτείτε, δεν είπες ότι ήταν μια ανθρωποφάγος, Κόκκι? Και γιατί όχι, ήταν μια βασίλισσα κανιβάλων. Να μην προλάβω να κάνω βήμα, αν δεν είναι αλήθεια. Με τα Χριστούγεννα που έρχονται, θα είναι 10 χρόνια από τότε που συνέβη. Κατάλαβα. Ήθελε ίσως να εξοικονομήσει το χριστουγεννιάτικο γεύμα η νέγρα. Ναι, ναι, αλλά θα ήταν λίγο σκληρό το κρέας. Ήταν ευτύχημα και για τους δυο σας που κατόρθωσες να την γλιτώσεις. Γιατί εκείνη η βασίλισσα των κανιβάλων, τρώγοντάς σε, θα πέθαινε στα σίγουρα από κοιλόπονο. Καταραμένη ηλίθιοι. Σωπάτε, θα ήταν καλύτερα να μην μιλάμε τόσο δυνατά. Ίσως κοιμηθεί λιγάκι. Γιάνγκ, θέλεις μια γουλιά νερό? Σίγουρα έχει αποκοιμηθεί. Η αναπνοή του πνίγεται στο λαιμό. Το φουκαρά ξεκίνησε. Ο Θεός να τον βοηθήσει. Βούλος το κουκουβάγια. Δεν πέθανε ακόμα. Και αν θέλει ο Θεός, θα ζήσει για πολύ. Είναι άσχημα, φίλε μου. Πολύ άσχημα. Είναι θαύμα που ζει ακόμα. Ποιος ξέρει πόσοι άλλοι θα είχαν πάει στη θέση του μετά από τέτοιο πέσιμο. Τον είδες να πέφτει? Από πολύ κοντά. Καταβαίναμε μαζί στο αμπάρι νούμερο 2. Βάζει το πόδι του μπροστά χωρίς να προσέξει. Η σκάλα του ξεφεύγει και κατρακυλάει μέχρι κάτω. Για μια στιγμή δεν είχα το κουράγιο να τον κοιτάξω. Μετά τον άκουσα που βογκούσε και έτρεξα κοντά του. Έπαθε εσωτερική αιμορραγία, γιατί έτρεχε αίμα από το στόμα του. Βογκούσε δυνατά, αλλά δεν έβγαλε λέξη. Δεν θυμάστε όταν τον φέραμε εδώ? Πόπο, έλεγε. Πω. Ακριβώς έτσι και τίποτα άλλο. Και ο καπετάνιος κατάλαβε που είχε χτυπήσει. Εκείνος ο γέρο ηλίθιος παλιάσος. Τι ήθελες να ξέρει αυτός? Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να του βάζει ένα κομμάτι γυαλί στο στόμα. Τι κατάρα να είσαι εδώ στη μέση της θάλασσας και να μην έχεις κανέναν που να μπορεί να σε κάνει να μην πας στα στόματα των ψαριών. Εκτός από έναν μουσάτο γέροντα ραχητικό και ηλίθιο σαν αυτόν. Σουρκόταν να βρει έναν Άγιο όταν τον έβλεπε με το χρυσό ρολόι στο χέρι. Και εκείνο το ύφο του σοφού ανθρώπου που τον έκανε να μοιάζει με μπούφο. Ενώ φαινόταν καθαρά ότι δεν ήξερε αν ο Γιάνγκ είχε χολέρα ή ψώρα. Δεν του έδωσε κανένα καθαρτικό? Του έδωσε ένα τίποτα. Άρχισε να διαβάζει ένα βιβλίο που κουβάλισε μαζί του. Κούνησε το κεφάλι του και έφυγε χωρίς να επιλέξει, ακολουθούμενος από το δεύτερο. Που δεν ήξερε περισσότερα από αυτόν που να του πάρει ο διάολος και του δύο.
Ο Γιάνγκ ήταν ένας καλός φίλος. Το φτωχό διάβολο. Μια φορά στη Νέα Υόρκη μου δάνεισε 4 σελήνια μου δάνεισε. Ήταν στα αλήθεια ένας καλός φίλος. Ο καλύτερος. Είπες την καθαρή αλήθεια, Κόκκι. Πέρασαν πάνω από 5 χρόνια από τότε που σαλπάραμε μαζί για πρώτη φορά. Και από τότε είμαστε πάντοτε μαζί. Στην καλή και στην κακή τύχη. Μαλώναμε καμιά φορά, ο Θεός να μας συγχωρήσει, αλλά μόνο όταν πίναμε λιγάκι παραπάνω. Την άλλη μέρα όμως το πρωί, είμαστε φίλοι, όπως πάντα, πάντοτε. Ό,τι είχε, ήθελα να το μοιραστεί μαζί μου. Πόσες φορές δεν θα έμενα κατά γης, ίσως και χειρότερα, αν δεν ήταν αυτός. Και τώρα, ούτε για άλλος να με πάρει, αν δεν αρχίσω τώρα να σιγοκλαίω σαν καμιά γυναικούλα. Ενώ αυτός δεν πέθανε καθόλου. Και ίσως θα ζήσει ποιος ξέρει για πόσα χρόνια ακόμη. Ο ύπνος θα του κάνει καλό. Φαίνεται ότι είναι καλύτερα τώρα. Εάν έτρωγε κάτι. Τι θέλεις να φάει στην κατάσταση που είναι? Είναι δύσκολο για μας που δεν έχουμε πάθει τίποτα να καταπιούμε τις αηδίες που μας δίνουν πάνω στο σάπιο κάραβο αυτό. Πού αυτός? Αυτό είναι το καράβι της πείνας. Δουλειά ναι, και πολύ μάλιστα. Μα φαγητό καθόλου. Και ένα κρέας ολοξύγια. Μια μαρμελάδα. Για το Θεό. Πού! Πράγματα για γουρούνια. Να τι είναι. Και εκείνο το βρωμόνερο που έχουν το θράσος να το λένε τσάι. Και εκείνο το πράγμα σαν τσιμέντο που το λένε ψωμί. Μόνο που το σκέφτομαι νιώθω την κοιλιά μου σαν να έχω καταπιεί μια ντουζίνα καρφιά. Και πατάτες σάπιες. Βουλώστε τα όλοι σας. Δεν είναι σωστό να παραπονιόμαστε για τα στομάχια μας μπροστά σε έναν άρρωστο. Ίσως έτοιμο θάνατο που μας ακούει. Που να σε πάρει ο διάολος κεφάλα. Σταμάτησε αυτό το πράγμα και θα σου πάω τη μούρη. Νομίζεις ότι εκείνο το γκρατζούνισμα είναι μουσική κατάλληλη για έναν άρρωστο? Καλά, Ντρίς, τώρα θα κοιμηθώ. Καταραμένη ομίχλη. Σε λίγο αρχίζει η βάρδια μου. Σκότι, πού είναι οι μπότες μου? Πρέπει να βιαστώ γιατί σε λίγο θα ακουστούν τα 8 χτυπήματα. Κάτω από την κουκέτα σου. Πρέπει να ετοιμαστώ κι εγώ. Ντρίς, να πάρω το αδιάβροχο του Γιάνγκ. Είναι καλύτερο από το δικό μου. Ναι. Δεν είχαμε παρά κακοκαιρία σε όλο το ταξίδι. Πού να πάρει ο διάολος? Δεν μπορώ να κοιμηθώ με αυτό το σφύριγμα που σου σπάει τα τύμπανα. Εάν συνεχιστεί αυτή η ομίχλη, σε το λέω εγώ, θα χρειαστεί πάνω από μια εβδομάδα για να φτάσουμε στο Κάρντιφ. Ήταν μια νύχτα σαν κι αυτή όταν τον Ντόβερ πήγε στον πάτο. Ήταν περίπου και η ίδια ώρα. Καθόμασταν όλοι στην αίθουσα της Πρίμνης. Ο Γιάνγκ κοντάζε εμένα. Όταν για μια στιγμή ακούσαμε ένα θόρυβο, σαν κάτι που να σπάει στα δυο. Και το πλοίο γέρνει όλο από τη μια μεριά. Εκείνο που συνέβη μετά δεν το ξέρω καλά. Θυμάμαι μόνο τη μεγάλη δυσκολία να ρίξουμε στη θάλασσα τις βάρκες πριν εκείνη η παλιοτσαγέρα βυθιστεί. Ο Γιάνγκ ήταν μαζί μου στην ίδια βάρκα. Και μείναμε στη θάλασσα για 7 μέρες. 7 καταραμένες μέρες. Χωρίς μια σταγόνα νερό ή κάτι φαγόσιμο για να μασίσουμε. Εάν δεν ήταν ο Γιάνγκ να με κρατήσει, εγώ ήθελα να ρηχτώ στη θάλασσα. Μου γκρίζε σαν τρελός από τη δίψα. Μας μάζεψαν ακριβώς εκείνη την ημέρα. Αλλά μόνο ο Γιάνγκ ήταν εντάξει και οδηγούσε τη βάρκα. Στο διάολο εσύ και φιλιάρια σου, Τρίσκολ. Νομίζεις ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλάς για ναυάγια με αυτή την καταραμένη ομίχλη? Αισθάνεσαι λίγο καλύτερα, Γιάνγκ? Όχι. Είναι σίγουρο ότι είσαι καλύτερα. Έχεις ένα χρώμα υπέροχο. Λέω ψέματα, παιδιά? Όχι. Σου έκανε καλό ο ύπνος. Ναι. Σε μια εβδομάδα θα είσαι στο Κάρντιφ και θα πίνεις μπύρα. Και θα τρως ψάρι και πατάτες τηγανητές, φίλε μου. Γιατί λέτε ψέματα, νομίζετε ότι φοβάμαι να... Μη σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Τι λες, θα ζει ακόμα όταν γυρίσουμε? Ξέρω εγώ. Το φουκαράκι είναι έχει άσχημα. Πάμε, Ντρίσκ, είναι ώρα. Μην αφήνεις, Ντρίσκ. Πεθαίνω. Δεν θέλω να μείνω μόνος με αυτούς που ροχαλίζουν. Θέλω να πάω στο κατάστρωμα. Μην με αφήνεις, Ντρίσκ. Μην κουράζεσαι, Γιάνγκ. Δεν θα αποπαγκριθώ ούτε ένα βήμα από κοντά σου και ας βρίσει όσο θέλει ο τρόμος. Πες το εσύ κάτι, Κόκκι. Πες το ότι ο Γιάνγκ είναι άσχημα και ότι εγώ θα μείνω για λίγο κοντά του, ε. Πολύ καλά. Σκότι, Ντέιβις, πάμε. Αργήσαμε, άντε. Πω. Έχει μία ομίχλη που κόβεται με το μαχαίρι. Είσαι ευχαριστημένος τώρα, Γιάνγκ? Γιάνγκ, Θεέ μου, λιποθύμησε. Γιάνγκ,
Νόμιζα ότι πέθανα. Γιατί με ξύπνησες? Έχεις όρεξη να πας στον παράδεισο, ε? Πες καλύτερα στην κόλαση. Για όνομα του Θεού, μιλάς έτσι. Με κάνεις να ανατριχιάζω. Σε μια-δύο μέρες θα είσαι καλύτερα και από εμάς. Πώς είναι ο Γιάκ? Καλύτερα. Ρώτησε τον εσύ ο ίδιος. Είναι ξύπνιος. Ναι. Είμαι πολύ καλά. Με τι πήγαινε να κοιμηθείς? Αντίο. Αντίο και καλή τύχη σε όλους. Σε πονάει πάλι? Έχω ένα τρομερό πόνο εδώ. Εδώ στο στήθος. Ο πνεύμονας μου πρέπει να έχει πάει περίπατο. Γιάνγκ, τι συμβαίνει? Πάω να φωνάξω τον καπετάνιο. Μη με αφήνεις. Μη με αφήνεις, δρίσκει όνομα του Θεού. Μη με αφήνεις μόνο. Έμα. Πάλι αίμα. Καλύτερα να πάω να φωνάξω τον καπετάνιο. Όχι, μη με αφήνεις. Αν φύγεις, σηκώνομαι και έρχομαι μαζί σου. Δεν είμαι δηλός, αλλά φοβάμαι να μείνω εδώ με όλους αυτούς που κοιμούνται και ροχαλίζουν. Μετά το ξέρεις πολύ καλά, ο καπετάνιος δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Τώρα δεν με πονάει και τόσο πολύ. Μα πρωτήτερα νομίζω ότι έφευγα. Ησύχασε. Ησύχασε, Γιάνγκ. Δεν είναι τίποτα. Θα περάσει. Πώς πάει ο άρρωστος? Καλά, καπετάνιε. Και ο πόνος στο στήθος? Πονάει ακόμα, κύριε. Περισσότερο από πριν. Για βάλτε αυτό το θερμόμετρο. Έτσι, μπράβο. Και κοιτάξτε να το κρατάτε κάτω από τη γλώσσα και όχι από πάνω. Δεν είναι η βάρδιά σας στη γέφυρα, Ντρίσκολ? Ναι, κύριε, αλλά ο Γιάνγκ φοβόταν να μείνει μόνος του και... Καλά, Ντρίσκολ. Καλά. Ευχαριστώ, κύριε. Οι άλλοι κοιμούνται, ε? Μάλιστα, κύριε. Δώστε μου, Γιάνγκ. Είναι ώρα. Πόσο έχω? Δεν βλέπω εδώ. Ελάτε εδώ, Ντρίσκολ. Έχει πυρετό. Έφτισε πάλι αίμα? Όχι πολύ τώρα, κύριε, αλλά πρώτα. Τι, πολύ? Ναι, κύριε. Δεν έφαγε τίποτε? Όχι. Πήρε το φάρμακο που του έστειλα? Ναι, κύριε, αλλά δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Φοβούμαι πως είναι πολύ εξασθενισμένος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο γι' αυτόν. Λυπούμε. Είναι μια περίπτωση πολύ σοβαρή για μένα. Εάν συνέβαινε μια εβδομάδα νωρίτερα, θα φτάναμε εν καιρό στο Κάρντιφ για... Βοηθήστε τον καπετάνιο, κάντε κάτι. Μα καλέ μου άνθρωπε, εγώ δεν είμαι γιατρός. Είστε μαζί από πολύ καιρό? Περισσότερο από 5 χρόνια. Καταλαβαίνω. Καλά, μην τον αφήνετε να κουνηθεί. Θα συμβουλευτώ πάλι το βιβλίο μου και θα του στείλω ένα φάρμακο. Κάτι που να του καταπραίνει τουλάχιστον τον πόνο. Εμπρός, αύριο θα είναι καλύτερα. Θα σε σώσουμε. Θα δεις. Θάρρος. Πάμε, Ρόμπινσον. Δεν σου έλεγα εγώ ότι δεν είσαι τόσο άρρωστος όσο νόμιζες? Ο καπετάνιος είπε ότι θέλει να σε δει γρήγορα στο κατάστρωμα. Να βρίζεις και να μαλώνεις. Μην λες ψέματα, Ντρίσκ. Άκουσα αυτά που είπε. Και να μην τα έχω ακούσει. Την έχω άσχημα, Ντρίσκ, το ξέρω. Εγώ πρέπει να πεθάνω. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Όχι, δεν είναι αλήθεια που να σε πάρει ο διάολος. Δεν θα σε αφήσω να πεθάνεις. Δεν είναι στο χέρι σου, Ντρίσκ. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πλέον ελπίδα. Αλλά δεν φοβάμαι. Δώσ' μου λίγο νερά, σε παρακαλώ. Αισθάνομαι το λαιμό μου να καίει. Έλα, πιες. Περίμενε να σε σηκώσω λιγάκι. Ευχαριστώ. Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα? Ναι, τώρα. Τώρα, γιατί ξέρω ότι όλα τελείωσαν. Δεν πρέπει να τα πάρεις κατάκαρτα, Ντρίσκ. Ακριβώς τώρα σκεφτόμουν ότι δεν είναι τόσο τρομερός όσο λένε ο θάνατος. Δεν έδωσα ποτέ μεγάλη προσοχή στις βλακίες που λένε οι παπάδες. Δεν είχα ποτέ μια θρησκεία. Αλλά είμαι βέβαιος ότι μετά δεν θα είναι και τόσο άσχημο όσο τώρα. Λυπάμαι που σε αφήνω, Ντρίσκ. Αλλά τίποτα. Μη μιλάς, φίλε μου. Δεν αξίζει τον κόπο να κλαίει κανείς που αφήνει την ναυτική ζωή. Ένα καράβι μετά το άλλο. Δύσκολη δουλειά, λίγα λεφτά και άσχημα.
άσχημο φαγητό. Φτάνει σε ένα λιμάνι. Ένα μεθύσι που καταλήγει σε έναν καβγά. Φεύγουν όλα σου τα λεφτά και ξανά πάλι στο καράβι. Ποτέ, λίγη καλή συντροφιά, ποτέ σε κανένα λιμάνι δεν πάμε πιο πέρα από τις ταβέρνες. Ταξιδεύεις όλο τον κόσμο χωρίς να δεις τίποτα, χωρίς κανείς να νοιαστεί αν είσαι ζωντανός ή πεθαμένος. Δεν χάνεις τίποτα, Τρίσκ. Καταραμένη ζωή η θάλασσα. Πρέπει αλήθεια να είναι θαυμάσια να είσαι για όλη τη ζωή στη στεριά. Να έχεις ένα αγρόκτημα, ένα δικό σου σπίτι. Μαγελάδες με γουρούνια και κότες. Μακριά, σε ένα μέρος που να μην φτάνει ούτε η μυρωδιά της θάλασσας, που να μην φαίνεται ούτε ένα καράβι. Αλήθεια, πρέπει να είναι θαυμάσιο να έχεις μια γυναίκα να νοιάζεται για σένα. Και παιδάκια που να παίζεις μαζί τους τα βράδια μετά τη δουλειά. Και βέβαια, βέβαια, θα πρέπει να είναι θαυμάσιο, αλλά... Αλλά για ποιο λόγο να τα σκεφτόμαστε? Δεν είναι πράγματα για μας. Η ζωή στη θάλασσα είναι καλή όταν είναι κανείς νέος. Αλλά τώρα δεν είμαστε μικροί. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά... Αυτό το τελευταίο ταξίδι μου φάνηκε πιο άσχημο από όλα τα άλλα. Και είχα αποφασίσει να σταματήσω μαζί με σένα, εννοείται, ε? Να βάλουμε λίγα λεφτά στην πάντα και να πάμε μαζί στον Καναδά ή στην Αργεντινή ή σε κανένα άλλο μέρος. Ναι. Να αγοράσουμε ένα αγρόκτημα, έστω και μικρό, ίσα να μπορούμε να ζήσουμε. Δεν σου το είπα γιατί φοβόμουν ότι θα γελούσες. Εγώ να γελάσω τη στιγμή που το σκέφτηκα κι εγώ τόσες φορές. Είναι υπέροχο και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε στα σίγουρα. Αν σταματήσεις να σκέφτεσαι κάτι κουταμάρες και να νομίζεις ότι είσαι άρρωστος. Πολύ αργά. Δεν έπρεπε να κάνω αυτό το ταξίδι. Από πού ήρθε αυτή η ομίχλη? Ποια ομίχλη? Τα βλέπω όλα θαμπά. Θα'ναι τα μάτια μου, ε? Ναι. Τι λέγαμε? Χα! Ναι, για ένα αγρόκτημα. Είναι πολύ αργά. Ε, στην Αργεντινή έλεγα. Ναι. Θυμάσαι? Θυμάσαι εκείνη τη φορά που είμαστε στο Buenos Aires και εκείνη τη φορά που πήγαμε στον κινηματογράφο? Τους κάναμε εκεί, θυμάσαι? Και βέβαια θυμάμαι. Θα το θυμάται σίγουρα και ο πιανίστας. Δεν μπορεί να το ξέχασε μετά από εκείνο το πρίξιμο που του έκανα στο μάτι. Γιάνγκ. Θυμάσαι όταν δεν είχαμε πετάρα και πήγαμε στον Ντόμι Μουρ για να μας μπαρκάρει και μας πούλησε εκείνα τα διάβροχα και τις μπότες γεμάτες τρύπες? Ήθελε να μας μπαρκάρει σε ένα εστιοφόρο που πήγαινε στα κροτήρι χώρων και ζήταγε για τάλαγμα 2 μηνιάτικα. Α, το γλέφτη. Και εκείνες τις φορές που πηγαίναμε και καθόμαστε στα παγκάκια του πάρκου στο Πάσκο Κολόν και οι φύλαγες μας κοιτούσαν άγρια και τα τραγούδια που ακούσαμε στο θέατρο των αυτών, όπου ήταν εκείνο το παιδί που έπεσε το ragtime, θυμάσαι? Και βέβαια θυμάμαι. Και η πλάτα? Τι βρώμα από το Μάρια. Πάντοτε μου άρεσε η Αργεντινή, αλλά όχι εκείνο το ποτό, το Λακάνα. Πόσες φορές δεν με θυσάμε αυτό, θυμάσαι? Πώς να τις ξεχάσω. Μόλις θυμάμαι αυτό το ποτό του διαόλου, θα ξαναπιάνει πονοκέφαλος. Θυμάσαι εκείνη τη νύχτα στη Σιγκαπούρη που πήγα να τρελαθώ από τη ζέστη? Και εκείνη τη φορά που σε πιάσαμε οι φύλακες στο Port Said? Και την άλλη που μας βάλανε μέσα γιατί είχαμε αρπαχτεί? Θυμάμαι. Και εκείνο το τζακωμό στην Προκυμαία στο Cape Town, ε? Μην το σκέφτεσαι εκείνο τώρα. Πάει, πέρασε. Λες να το λάβει υπόψη του εκείνος? Εκείνος? Ποιος? Ο Θεός. Λένε ότι βλέπει τα πάντα. Θα πρέπει να ξέρει ότι ήταν μια πάλι κανονική. Αυτό άμυνε, δεν νομίζεις? Βέβαια. Τον τρύπησες και καλά την έπαθε εκείνο το γουρούνι. Πήγε να σε χτυπήσει από την πλάτη, ενώ δεν το περίμενες. Ησύχασε. Θα ήθελα να μην είχα στη συνείδησή μου παραμαρτίες σαν και τις δικές σου. Δεν θα φοβόμουν ούτε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ τον ίδιο. Πριν από ένα λεπτό μου φάνηκε σαν να τον είδα. Με το αίμα που του πετάγονταν από το λαιμό. Με ξαναπονώ. Είναι ο πυρετός που σε κάνει να βλέπεις αυτά τα πράγματα. Μην το σκέπτεσαι. Λες ότι αυτός θα το λάβει υπόψη του? Αν εκεί πάνω υπάρχει λίγη δικαιοσύνη, όχι. Θα χρειαστεί μια εβδομάδα για να φτάσουμε στον Κάρντιφ. Θα με θάψουν στη θάλασσα. Σώπα, δεν θέλω να σε ακούω να μιλάς έτσι. Το ίδιο είναι. Νομίζω μόνο που πάντα ήθελα να με θάψουν στη στεριά. Τι στο διάλο με ενδιαφέρει. Μα γιατί να είναι τέτοια άσχημη νύχτα? Με αυτό το καταραμένο σφύριγμα.
Και με όλους αυτούς που προχαλήσουν γύρω μου. Θα ήθελα να είχε άστρα και φεγγάρι. Να ξαπλώσω στο κατάστρωμα και να τα κοιτάζω. Έτσι θα ήταν πιο εύκολο να φύγω. Για όνομα του Θεού, μη μιλάς έτσι. Ντρίσκ, τα μηνιάτικα που πρέπει να πάρω, μοιραστείτε τα μαζί με τους άλλους και πάρε και το ρολόι μου. Δεν αξίζει βέβαια πολύ, αλλά είναι όλο και όλο ό,τι έχω. Δεν έχεις κανέναν συγγενή? Όχι, από ό,τι ξέρω. Ξέχασα ένα πράγμα. Ναι, Γιάνγκ. Ξέρεις τη Μέρη? Τη σέρφει τώρα του κόκκινου πελαργού στο Κάρντιφ. Βέβαια, ποιος δεν την ξέρει? Ήταν καλή μαζί μου. Ήθελα να μου δανείσει μισή κορώνα όταν ήμουν εκεί την τελευταία φορά. Αγόρασε, σε παρακαλώ, το πιο μεγάλο κουτί με σοκολατάκια που θα βρεις στο Κάρντιφ. Είναι σκληρό να φεύγεις για αυτό το ταξίδι ολομόναχος. Ησύχασε, ησύχασε. Προσπάθησε να κοιμηθείς λιγάκι. Ο λαιμός μου. Ο λαιμός μου είναι σαν φούρνος. Δεις λίγο νερό, σε παρακαλώ. Ναι. Ποιες? Θα ήθελα να ήταν. Να ήταν ένα ποτήρι μπύρα. Για όνομα του Θεού, Γιάνγκ, τι συμβαίνει? Δύο, τρεις. Ποιος είναι εκεί? Ποιος, πού? Μια ωραία κυρία ντυμένη στα μαύρα. Γιάνγκ, για όνομα του Θεού, πες μου κάτι. Γιάνγκ. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ει, Ντρίσκολ, μπορείς να πεις το Γιάνγκ ένα λεπτό? Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Η ομίχλη σηκώθηκε. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Ρε, κοίτα το που προσεύχεται. Δώσε με σήμερα και άφεσε με τα θελήματα ημών. Ως και εμείς αφήγουμε τα σοφλήνες ημών. Και εμείς ενέγκυση μας εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του ποτήρου. Αμήν. Ακούσατε το μονόπρακτο του Ονίλ, το ταξίδι για το Κάρντιφ. Τους ρόλους ερμήνευσαν οι καλλιτέχνες. Ντρίσκολ, Νάσος Χριστογιαννόπουλος. Γιάνγκ, Γιώργος Τζόρτζης. Ντέιβις, Γιώργος Μπάρτης. Κόκκι, Γρηγόρης Βαφιάς. Σκότι και Καπετάνιος, Χρήστος Κατσιγιάννης. Ρόμπινσον, Στάθης Γαβάκης. Ιβάν, Παναγιώτης Κόκκινος. Όλσον, Νίκος Καζής. Πολ, Κώστας Δεσποινόπουλος. Ηχοληψία Βαγγέλης Κουνής. Μετάφραση και σκηνοθεσία Νίκος Πράπας.